Όπως άχρονος τραυματίστηκε τη στιγμή που οπαδοί των δύο ομάδων Ανόρθωσης και Απόλλωνα είχαν έρθει αντιμέτωποι πριν την έναρξη του αγώνα στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Οπαδοί των δύο ομάδων έριχναν πέτρες, κροτίδες και φωτοβολίδες μεταξύ τους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι 24 ώρες συναντούν απόψε τον Ευρυπίδη, τον νεαρό που στις 30 Απριλίου του 2022 κινδύνευσε σε αυτό εδώ το σημείο να χάσει την ζωή του όταν χούλικανς του πέταξαν βόμβα μολότοφ προκαλώντας του σοβαρά εγκαύματα. Σήμερα ο ίδιος λέει ευχαριστώ στους θύτες του γιατί όπως εξομολογείται το περιστατικό του άλλαξε την ζωή. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει όσα βίωσε αποτελούν ένα μάθημα ζωής. Να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία να διδαχθούμε από την ιστορία σου. Θέλουμε να δούμε σε βάθος, γιατί έχοντας ως δεδομένο γιον το βίντεο που ανάρτησες από την περιπέτεια σου, ήθελες και εσύ ο ίδιος να δώσεις κάποια μηνύματα. Και θέλω όμως να πάρουμε λίγο την ιστορία της ζωής σου από την αρχή, από παιδί, τι ενδιαφέροντα είχες. Ήμουν παιδί ζωηρό, μου ζωντανό, πάντα δεν ήμουν του σχολείου. Να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα πολλά. Στο σχολείο, αλλά οι καθηγητές αγαπούσαν με και χτιμούσαν με λόγω του χαρακτήρα μου, το ότι ήμουν καλό μωρό. Που μικρό, ασχολούμαι με τον box, είχα σχολείες. Είχα τους, το χωράφι μου, πήγαινα στο χωράφι μου, είχα τους σκύλους μου. Τούτες είχα σχολείες μου μικρός, πάντα δούλευκα στα χωράφια μου και στην πεζίνα του παππού μου. Μας λες ότι δεν ήσουν πολλά του διαβάσματος, αλλά σε εκτιμούσαν οι καθηγητές για το χαρακτήρα σου. Ναι, για το χαρακτήρα μου. Ναι. Καλύτερα ένας μαθητής
μεγάλο χαρακτήρα και κακούς βαθμούς παρά ένας μεγάλος βαθμός και κακός χαρακτήρας. Λέω, μάθαμε να τους βάλουμε ταπέλα, ότι εκείνοι που είναι καλοί μαθητές, όπως παραμερκάζουμε, και να λέμε ότι το μαθητής είναι καλός και είναι Χριστός. Έτσι μάθαμε να λέμε πλέον. Όχι να δοκείς τη συγκεκριμένη σύμβαση του συγκεκριμένου μαθητή και να δοκείς εφάσεις σε 5-10 πράγματα. Μπορείς σε άλλη γλύση καλός και εγώ εντύμουν καλός. Αλλά στο σχολείο, ό,τι δουλειές είσαι, να βάψεις κατασκευές, ήμουν μέσα, αρέσκα μου. Δεν ήμουν άνθρωπος στο γράμμα, δεν ήμουν και ο καταστήριος άνθρωπος και ο πρακτικός. Ο καθένας στο στοιχείο του και ο 2023 τούν το πράγμα πλέον είναι σε καλό στα μηχανικά, είναι σε καλό στα Ιησά Χριστός. Τούν το πράγμα είναι λάθος. Είναι λάθος, έχεις απολύτως δίκιο. Σήμερα πόσο ετών είσαι? 21 χρόνου. Φέτος το καλοκαίρι είναι την κλείω 21 χρόνου. Μάλιστα. Είσαι νεαρός. Άρα είσαι στον την κλίση. Σου αρέσκει η γυμναστική γενικά? Αρέσκει μου η περιπέτεια. Αρέσκει μου να έχει action στη ζωή. Δεν είμαι boring άνθρωπος. Δεν μ' αρέσκει να είμαι συνηθισμένος άνθρωπος. Γι' αυτό επέλεξες να παίξεις στις καταδρομές, έτσι? Ναι. Πώς ήταν τούτη η εμπειρία, τι σου έμαθε? Ήταν ο πατέρας μου και ο παππούς μου στις καταδρομές. Εμπουζίνους που ακολουθιάζουν το πράγμα. Βασικά και είμαι βάλα στο ταξί, τώρα μου πούν ας θέλεις να πάεις, γιατί δεν θέλω ντύς που πάει στις καταδρομές και βάλω σε τζάμε, όπως το πεζικό πάει και είναι επιλογή μου βέβαια, ήθελα να σκορσαριστώ. Είναι πολλά ώρες εμπειρές που να κάνεις τζάμε, γιατί και μαθαίνεις να αλλάσεις το τρόπο σκέψης σου και αλλάσεις και σωματικά και ψυχικά, κάνεις πιο δυνατόν και μόνο κάνεις πιο δυνατόν. Είσαι λίγο πιο κοψονούρης, δηλαδή παρατηρήσεις, είσαι πιο παρατηρητικός, έχεις τον κίνδυνο δαμέ, γιατί αν τα έχεις δεδομένα που έμπρεπε, παθαίνεις προβλήματα, παθαίνεις αναταραξίες, είναι το πώς το λαλού. Ναι. Άρα ο στρατός δυνάμωσες ως χαρακτήρα. Δυνάμωσες με, είχα το χαρακτήρα, δηλαδή το να έχεις 5-10 καλά χαρακτηριστικά, τα οποία χαρακτηρίζεσαι σαν άνθρωπο, είναι το που σου είπα πριν για το σχολείο. Δεν είναι τα πράγματα. Πρέπει να ξέρεις να μιλάς, να ξέρεις να συμπεριφέρεσαι, να εκτιμάς, να υπάρχει και λίγο συναίσθηση. Τούτα δεν τα έχουμε πλέον. Μέσα στο στρατό όμως έχεις τα τούτα και όποιοι τα έχουν και απλά κάνεις λίγο πιο expense, πάεις παρακάτω. Ο Ρεβίδης από μικρός ήταν όχι αταχτός, ήταν ζωηρός. Αλλά πάντα καλόβουλος, καλότροπος. Πάντα να βοηθά, θυμάμαι ήταν και στο δημοτικό και έδωνα του λεφτά και λέω του τούτα να τα κρατάς, μπορεί να θέλεις να πιάσεις νερό, κάτι, παρόλο που είχαμε βάλει από σπίτι τα πράγματα που παίρνει το κάθε μωρό στο σχολείο. Την επόμενη μέρα λέω μου πάμε θέλω λεφτά. Βρέπετε με αφού έδωσα σου εχθές. Ξέρω δεν τα σπαταλήσεις γιατί χρησιμοποιήσες τα δικά σου πράγματα. Και λέει μου ναι, αλλά είχα συμμαθητές μου που δεν είχαν να αγοράσουν κάτι, δηλαδή μου και αγοράζα τους. Και λέω εντάξει, και παρά να έχω τούτο το θέμα κάθε εβδομάδα ευρώ, ήταν νομίζω λίρες τότε. Επία στην καντίνα, ο κύριος Ανδρέας, λέω του κύριε Ανδρέα, που να δεις, επειδή αυτόν και αυτό γίνεται, κάθε εβδομάδα λέω του, θα μου λέεις πόσα θέλει, ναι. Να έρχομαι να σου τα φέρνω. Οι συμμαθήτριες του ήταν όλες τον αγαπούσαν επειδή πάντα ήταν ο υπότης της τάξης του σχολείου κλπ. Οπότε είχαν πολλά καλές σχέσεις με τα κορίτσια. Οι καθηγητές του, οι δάσκαλοι του, παρόλο που δεν ήταν πολλά των γραμμάτων ο Ευρυπίδης. Και δυστυχώς γίνεται και κάτι τούτο με τις τεχνικές που
έχουμε μια διαφορετική εντύπωση οι γονείς για τις τεχνικές. Που θα μπορούσε ο Ευρυπίδης να παίρνει τεχνική σχολή, που να πιάνε τα χέρια τέλος πάντων, για να μπορέσει, αφού δεν ήταν καλό στα γραμμάτα, να κάνει κάτι άλλο. Εν τότε σε παρέμεινε στο Λύκειο. Παρόλο που δεν ήταν πολύ καλός μαθητής, ήταν πολύ αγαπητός στους δασκάλους του και στους καθηγητές του. Δηλαδή μέχρι σήμερα έχω καθηγήτριες του και δασκάλες του, οι οποίες είναι η αδυναμία του ο Ευρυπίδης. Ναι, έπαιρνε μήκωση στο χαρακτήρα. Από την πρώτη τάξη του δημοτικού. Ήταν και ένα παιδί με δέπη. Είχε διαγνωστεί με δέπη ο Ευρυπίδης. Οπότε δυσκόλευκε τον και λίγο στην τάξη. Εντάξει, ήταν όχι δύσκολο στην προσαρμογή, τόσο όσο να τον καταλάβουν και οι δασκάλοι και οι καθηγητές, για να μπορούν να αφομοιωθούν και λίγο με το πρόβλημα του Ευρυπίδη. Εν τούτες όμως, μέσω του χαρακτήρα του, έβρισκε πάντα, ρε παιδί μου, τη χρήση εντομή. Δεν είχε θέμα. Και τούτον επορευτήκαμε μέχρι τον πότε έγιωσε το Λύκειο. Στις διαπροσωπικές σχέσεις με την οικογένεια, πώς ήταν? Πάντα ο καλόβουλος της οικογένειας. Πάντα. Ό,τι γίνει, πιάσε τον Ευρυπίδη να έρθει. Θέλαμε βοήθεια, πιάσε τον Ευρυπίδη να έρθει. Ήταν πάντα ο τζόκερ της οικογένειας ο Ευρυπίδης, ήταν παντού. Έχει που γνωρίζεσαι. Τον Ευρυπίδη το γνωρίζω από μικρή ηλικία, προδημοτικό, αλλά δεν έκαναμε παρέα. Στη δεύτερη γυμνασίου ξεκινάμε να κάνουμε παρέα, δηλαδή που είναι ο καιρό, βασικά από μια μέρα στην άλλη έγιναμε κολλητοί. Α, είσαι από τους κολλητούς του δηλαδή. Τι χαρακτήρα είναι σου το παιδί, όπως το βλέπεις? Ένα παιδί που θέλει να βοηθήσει τους πάντες. Δηλαδή πάντα μέσα του την καλοσύνη, δεν μπορεί να σκεφτεί αρνητικά. Πάντα θετικός. Το ποδόσφαιρο σήμερα ασχολείσαι καθόλου? Δεν ασχολούμαι, πάω, μπορώ να τύχει να έχει φούτσαλ, ας πούμε, κάποια μπάρα, να πάω, ας πούμε, και ο μπάσο, να πάω να παίξω ακολουθήσει και όλοι, αλλά δεν ασχολούμαι. Αν με ρωτήσεις, είναι τα ομάδες, έχεις την Κύπρο, μπορώ να σου πω, λες, δεν ξέρω. Το σπίτι σου είναι 30 μέτρα από το Αντώνης Παπαδόπουλος. 150. 150, οκ. Okay. Δεν πάεις όμως να δεις ποδόσφαιρο? Όχι, αλλά θωρώ τους κάθε μέρα που παίρνω το γυρό, τους σκύλους. Ναι, εξ αντικειμένου που έρχονται εδώ, παρκάρουν γύρω, πας στο γήπεδο, ο κόσμος είναι ένα μέρος της γειτονιάς του αγωγήπεδου. Της γειτονιάς, θωρώ τους ούλους που πας. Ναι. Θωρώ και ξέρω και πολλά άτομα, χαιρετούν με όλοι πλέον εμάς αμάς, και από μόνοι τους πλέον ξέρω δεν το σπίτι δεν βρεγεί εδώ. Μάλιστα. Τι έγινε την ημέρα που σου άλλαξε έτσι λίγο τη ζωή? Εκείνη η μέρα ήταν η πιο σημαντική που όλες τις μέρες που είχα στη ζωή μου. Έτσι το παίρνω εγώ. Δεν θα σου πω ότι ήταν κάτι που με συγκλώνησε. Ναι, συγκλώνησε, αλλά άλλαξε με, έκανε καλύτερο. Την μέρα εκείνη ήμουν στο χωράφι του παππού μου, πήγα να κάνω δουλειές. Επειδή καλοκαιρκάζει πραμπούλα στήχα πράγει νου λεγάνες. Πήγαμε να κάνουμε τις δουλειές μας, ήρθα Λάρνακα, πήγα να κουρευτώ. Εκείνη την μέρα συνήθως Ευρυπίδης κάθε Σάββατο η ώρα 4 έδαμε για να κουρευτεί. Κάθε εβδομάδα μου. Κάθε εβδομάδα, ναι. Και εντός της εβδομάδας μπορεί να έρθει να κάνουμε και κάτι άλλο. Εκείνον το συγκεκριμένο το Σάββατο όμως, θυμούμε χαρακτηριστικά ότι τα δαμε κουρευκούμαστε. Ως συνήθως μιλά με πολλούς πελάτες, ανοιχτός σαν άνθρωπος κοινωνικός. Εκείνη την ημέρα είπα ότι θυμούμε χαρακτηριστικά την κουβέντα του ήταν δεν ασχολούμαι ούτε με ποδόσφαιρο, ούτε με κουπόνια, ούτε με χαρτιά, ούτε με τίποτε. Είχε εντοπή. Ναι. Ήταν και ο κλίμα της μέρας που έπαιζε ανορθώση Απόλλων ή γενικά που πήγε? Ήταν γενική κουβέντα. Μάλιστα. Ήταν γενική κουβέντα. Μετά από λίγες ώρες έγινε και το συμβάν. Άρα την συγκεκριμένη μέρα είχε έρθει δάμε. Είχε έρθει δάμε, μάλιστα.
απαγορεύτηκα, ήρθα σπίτι, ήταν να πάω να φάω με την κοπέλα μου, ήταν τα γενέθλια της στις 2 του Μάη, ήταν να πάμε στις 30 λόγων των μαθημάτων της, ότι είχαν εξετάσεις. Ήρθα σπίτι, ήταν να κάνω τους σκύλους, το ρακ. Τη μέρα μου γίνει, έπια το ρακ που δαμε, έπια στο χωράφι το πρώτο, στο δεύτερο, sorry. Έπια γιάμε, περίμενα τον να κάνει την ανάγκη του. Την ώρα που μου γιάμε υπήρχαν οχλαοίες, υπήρχαν φασαρίες, υπήρχαν οπαδοί, χουλικανισμοί βασικά. Και ο σκύλος εφοβήθηκε λόγω των τσάκρων, τις φασαρίες, τους σωρίβους του, τα ούλα τα πράγματα. Και ήρθε βουρητός πίσω, βουρητός, τράβησε με γιατί είναι και μεγάλο σκύλος, θα το δούμε, ναι. Τράβησε με, πήρε με βουρητός πίσω, σαν πότσο λαλί μου ο σκύλος ότι άντε φύαμε, είναι πολλά επικίνδυνα τα με. Εντάξει, δεν το έλαβα και πολλά υπόψη. Έφερα το σπίτι, πήγε μόνος του μέσα στο γαράζ. Όπως πήγε μέσα στο γαράζ, κλείσα το καντζέλι, πήγα πίσω. Και άκουσα μετά ένα χαμόν. Χαμόν από κροτίδες, τσάκρες. Ενόμιζες, ίσως σε ταινία, ενόμιζες ήταν πόλεμος, πέτρες, ξύλα, λεπίδες, φρούτα με λεπίδες. Πανικός. Εμπόλεμη ζώνη. Δεν μπορώ να σου περιγράψω, Κωνσταντίνο. Λέω, Παναγία μου, λαλό τώρα, ο Θεός να μας εισέπει τώρα, δαμέ, διότι δύσκολα τα πράγματα. Η αστυνομική ήταν, αν είναι το γήπεδο, 150 μέτρα, η αστυνομική από σπίτι μου ήταν στα 50 μέτρα, δεν και έκαναν κάτι. Είχε δυο μικρές αιστείες φωτιάς μπροστά από τα τέγια πάνω στον δρόμο. Έσβησα τα τζίνα με τα πόθηκια μου. Δεν φορούν φανελά μου με την παραλλαγή μου και αθλητικά μου. Έσβησα τις δυο μικρές φωτιές, πήγα στο σαντουιτσίνα απέναντι μετά, ο οποίος εντός πεδαμε στη γειτονιά, δίπλα μου. Βοήθησα τον με τις καρέκλες, βοήθησα τον με τα τζάμια που μπαίνουν και ευκαινούν, τα σιρτζίνα που μπαίνουν και ευκαινούν, ναι. Μετά που γιάμε δίπλα ήταν 10 οπαδοί οι οποίοι χτυπούσαν όρθος γιατί με μια καρέκλα του σαντουιτσί και όχι να το φατσίζουν με τον κόλο της καρέκλας, δηλαδή και όπου γύρνεις πίσω, με τα πόθηκια. Όταν πεθάνουν συγκιάμε, ας πούμε. Και πήγα εγώ ένας 20χρονος, ας πούμε, οι αστυνομικοί που γιάμε ήμουν στα 20 μέτρα. Και να μην κάνουν τίποτα. Με θεωρούν εμένα 20 χρόνων να φεύγω 10 άντρα χωρίς πέραν κοπελούν που το οποίο είναι έναν κοπελούν που έφυγε σίγουρα στιγμή που γιάμε και ήταν ολοϊέματος. Και ύστερα που γιάμε που έπιαζε την καρέκλα που τον εδέρναν και έφτιαξα τους στον και πήρα τον και παρακάτω τον άλλον που εδέρναν τον ορθοσιάτη. Εμπήκα μέσα στο χωράφι το οποίο που γιάμε που ξεκίνησαν όλα. Είχε μια άλλη φωτιά που την οποία έσβηνα. Μόλις την έσβηνα γίνει όπως έσβηνα χάμε. Στα καλά, με τους πολλούς τους σωρίβους, δεν μπορώ να σου πω ότι επειδή η Μολότοφ ήταν μια μπουκάλα πλαστική η οποία είχε τσάκρα μάνο και την ώρα που μου την εσύρα πρέπει να παίξε στον αέρα. Την ώρα που παίξε, έφαγε όλη την πεζίνα μες στα μούτρα. Πάω στα χέρκα, παντού που το πρόσωπο και κάτω στη μέση. Που για μένα ευκήκα που το χωράφι μόνος μου και μια ανηφόρα. Φύγα από το χωράφι πάνω, ήρθα βουρητό στο σπίτι μου. Μπήκα μέσα στο σπίτι, είναι πια το λάστιχο. Ο Ράκη ήταν μέσα στο γαράζ, θόρε με. Πια το λάστιχο, έσβηκα φωτιά πάνω μου, έφευκα τις μούζες, έφευκα άλλα μαύρα από παντού. Εκρούζες στην την ώρα. Εκρούζα, ναι. Μπήκα σπίτι, θωρώ τη μάμα, ήταν μόλις ευκεί μου μπάνιο, σαν να πάει έξω. Και λαλό της, μάμα, κρούζω λαλό κρούζω λαλό της. Ας μου, τι γίνεται, άκουσα έξω το λάστιχο με το νερό και τους σκύλους να βγίζω. Λέω κάτι γίνεται. Κατεβαίνω κάτω, ώσπου να κατεβω κάτω, είδα μπροστά στην πόρτα τον Ευρυπίδη. Λέω, μάμα κρούζω. Ότου τι εννοείς. Κάτι μου πετάξαν, λέει μου, και κρούζω. Έβλεπα τώρα Κωνσταντίνο μου.
Πώς ήταν εκείνη την ώρα, φαινόταν το πρόβλημα ή ήταν διαδικασία σε εξέλιξη. Βλέπεις το παιδί σου, μπροστά σου αγιώνει Κωνσταντινό. Σαν τη λαμπάδα. Εκείνη την ώρα, δεν πολύ κατάλαβα τι έγινε. Ήμουν κι εγώ σε σοκ μόλις τον είδα. Λέω του, Ευρυπίδη, τι έγινε, ξανά εγώ. Λέω, μαμά, κάτι μου επετάξανε, κρούσαμε. Είναι τώρα μπαίνει ο παπάς του μέσα. Λέω του, Λευτέρη, γλυόρα, πάρ' το στον Άγιο Ραφαήλ. Ώσπου να πάτε, λέω του, να τηλεφωνήσω και να τον περιμένω. Διότι έβλεπα το δέρμα εγώ, όπου ήταν από τη μέση και πάνω, έβλεπα ότι καταρχήν τα εγκάμματα, μόλις γίνει το εγκάμμα, να σπρίζει το δέρμα. Ήταν όλο άσπρος. Το πρόσωπο του, τα μαγιά του, τα γένια του, δεν ήξερα πού να δω. Δεν ήξερα πού να δω και να μένει κάτι. Άλλοι μου, ποιος είσαι ρε, και τον κέραμε λάδι, κρούζω λάδι, κρούζω. Ευκαιρία μας στη μόδωρα και πήγαμε στον Άγιο Ραφαήλ. Που τον Άγιο Ραφαήλ βάλαμε και κάτσα για μέ, πας στην πρώτη, και όμως κάτσα με τέσσερα. Έκαμα πολλά νομίζω. Έκαμα όλη την διαδικασία, στον Άγιο Ραφαήλ, τέσσερα. Ξαναξυπνώ που θυμούμε, γιατί ξανά άνοιξα τα μάτια μου, που τα λέω που θυμούμε. Άνοιξα τα μάτια μου στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας. Και άμε, όλο το εξήμισα επειδή ενοχλούσαμε, προσπαθούν να μου κάνουν τεστ για τον κορονοϊό, στην είσοδο του θυμούμε. Ξαναλυποθύμισα και άμε, και ξαναθυμούμε που άνοιξα τα μάτια μου την ώρα που εκλείαν οι πόρτες για να πω στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκοσίας. Κλείω και το μόνο που θυμούμαι να είδα τον παπά μου και τον παππού μου, δεν είδα άλλους. Μέσα, ήμουν σε εξαλήν κατάσταση, γιατί είπαμε ότι ευρυπήθησε μέσα και να το διασωληνώσω. Και την ώρα λέω, άμα αν είναι λόγια να το διασωληνώσω, τα πράγματα είναι πολλά σχήμα. Ήταν εικόνες αρχαίας τραγωδίας Κωνσταντίνου με εξώ από το νοσοκομείο. Δεν μπορούσε κανένας να με κάνει καλά. Ένιωσα τον πόνο που χάνει η μάνα του παιδί της. Ένιωσα κοινόν το συναίσθημα. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω με λόγια. Τον είδες? Επειδή μου είσαι πανικό, ήρθε η αστυνόμος που ήταν εκεί, η security, και λέει μου, πιάσε με που τα χέρια και λέει μου, αν θέλεις να μπεις μέσα, λέει μου, να δεις τον Ευρυπίδη, πρέπει να ηρεμήσεις. Αν δεν ηρεμήσεις μέσα, θα σε βάλω, λέει μου. Του να έφυγε ο γιατρός, και τον άρπαξα ο γιατρός, και λέω του, πέμουν να μου κάνει ο γιος μου, πέμουν να μου κάνει ο γιος μου, και λέει μου, πρέπει να ηρεμήσεις, λέει μου, και σταμάτα να με σπρώχνεις. Του λέω δεν θέλω, το απολογούμε, λέω το, απλά είμαι σε ένταση και θέλω να πεις το παιδί μου. Δεν και αφήνε με να μπω μέσα. Λέει, είσαι σε έξαλλη κατάσταση, δεν μπορώ να σε βάλω μέσα. Τα σε δει το παιδί σου έτσι. Ο παιδίς νομίζω ότι δεν το σήμα δεν πήγα μέσα. Πήγα μέσα, ήταν ο Ευρυπίδης με την μάσκα οξυγόνου. Ήταν με την μάσκα ο Ευρυπίδης, προσπαθούσαν με τις γάζες, με τα ιόδια, έβλεπες μια κατάσταση, λάλλον είναι ο γιος μου τούτος, όπως ήταν. Το μόνο που κατάφερα να του πω, Ευρυπίδη μου πονείς, και είπε μου, μάμα, πάρα πολλά. Και ξεκίνησε να τον πιάνει ο πανικός. Τρέμαν τα πόδια, τρέμαν τα χέρια του. Δηλαδή, σηκώνε τον 5-6 εκατοστά πάνω από το κρεβάτι. Κοίτασε την κατάσταση. Ναι. Φκάλαμε έξω. Πριν να βγω έξω, όμως, θυμάμαι που του είπα... Ευρυπίδη μου, λέω, θέλω να είσαι δυνατός. Και ο σύγχρος χωμάτισε, λέω, δεν θα αγωνείς, λέω του. Γιατί ξέρω ότι ήταν να γίνει διασωλήνωση. Και λέμε, εντάξει, μάμα, όσο δεν μπορούσε να μιλήσει, βέβαια. Και θυμούμαι δε τον αδερφό μου. Ευτυχώς ο Βασίλης ήταν πιο ηρεμός, γιατί εγώ δεν ήμουν ηρεμή.
κανένας δεν μπορούσε να με κάνει καλά. Και λέει μου, έλα να πάμε νοσοκομείο, να πάμε μαζί. Και παραμείνω. Κράψα μου ο γιο μου, έκρουσα μου ο γιο μου. Ο παπάς μου σε πανικό, λευτερείς το ίδιο. Να που έγινε, πώς έγινε, γιατί την ώρα δεν καταλάβει κανένας να που έγινε. Την ώρα που έγινε είναι που μου είναι εγώ παρόν. Και μετά μεταφέρθηκε στη Λευκοσία. Ναι. Και μετά πάμε με την, πάει ο Ευρυπίδης με την αμπουλάνς διασωληνωμένος και πίσω του εμείς να πάμε στη Λευκοσία. Με αφήναν από μέσα. Θυμάμαι ότι αν που άνοιξαν η πόρτα, είδα πάνω του Ευρυπίδη, ξέρω πόσα μηχανήματα είχε πάνω του. Γιατί πρέπει να κοιτάξουν, να μην εισχωρήθηκε μέσα το τσιόμπεκα που εισπνεύσε τέλος πάντων. Πρέπει να κοιτάξουν πνεύμονες, τα σωτικά του όργανα ότι ήταν καλά. Οπότε είχε πάνω του τόσα καλώδια. Και φαίνεται το σώμα, φαίνεται έναν άτομο που πάει στο κρεβάτι, το οποίο είναι χώρο το κρεβάτι του νοσοκομείου καταρχήν. Και αν αποκλείδαν ο γιος μου, δαμέ, εμένα, έτσι. Και άλλο είναι ο Ευρυπίδης τούτος, αποκλείδαν ο Ευρυπίδης τούτος, έτσι. Σίγουρα για μένα ήταν, όχι για μένα, για όλη την παρέα ήταν ένας εφιάλτης. Που όχι μόνο για μένα, για την οικογένεια του, ως φίλους του, που ήμασταν να με δίπλα του, σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι που περάσαμε όλοι. Ναι. Τι θυμάσαι που είναι τις μέρες, πώς το έμαθες εσύ? Εγώ προσωπικά ήμουν στη δουλειά και πιάνε ο φίλος μας ο Γιώργος τηλέφωνο και δεν το απάντησα και πιάνε το μετά πίσω τυχαία. Απλά είχαν ένα αίσθημα ότι κάτι έγινε. Και πιάσαν και είπε μου το και κατευθείαν πια στη Λευκοσία την πράγμα. Ναι, πω, είδες τον τότε πώς... Ναι, είδαμε το. Είδαμε το που φωτογραφίες, δεν τον είδαμε που κοντά, επειδή μας αφήνε για την απάν. Ναι. Τα συναισθήματα νιώσεις την ώρα που είδες τον φίλο σου να είναι ένα θύμα του χουλικανισμού? Συνέστημα, ένιωθα ένα πολύ μεγάλο κενό μέσα. Και όχι απλά ένα κενό, ένιωθα ότι και την αδικία παραπάνω. Γιατί να φταίξει ο φίλος μου που, ξέρω ότι είναι ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ειδοποιήσαμε οι φίλοι του, ο Ροβέρτος και ο Γιώργος, πιάσαμε τηλέφωνο μόλις επειά Λευκοσία. Εγώ ρώτησα τους, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, λέω τους, να έρθω, να μην έρθω, αφήνουμε να το δούμε, είναι σοβαρή κατάσταση του. Είπαμε ότι είναι αρκετά σοβαρή κατάσταση του. Δεν μας αφήναν να το δούμε με τίποτε. Θυμούν ήθελα να πάω Λευκοσία και δεν μ' αφήναν ούτε καν οι φίλοι μας που ήταν για μέ, να πάω γιατί δεν υπήρχε λόγο να πάω. Ήταν μια δύσκολη μέρα για το Σαββάτο. Την εικόνα του όπως διαμορφώθηκε μετά το συμβάν, την θυμάσαι, πώς την είδες, που φωτογραφία? Ναι, έχω την βαθιά μέσα στην εικόνα του Ευρυπίδη. Προσπαθώ την Κυριακή να τηλεφωνούμε από το νοσοκομείο και λέω μου, κυρία Κυριακού, πρέπει να έρθετε στο νοσοκομείο γιατί ο Ευρυπίδης είναι κρίσιμα. Το κρίσιμα λέω σε χειρότερα από το σοβαρά, ναι. Εγώ παπαγάλιζα. Και λέει μου, ναι, γιατί προσπαθήσαμε, λέει μου, να τον βγάλουμε από τη διασωλήνωση και πέσαν το οξυγόνο. Και λέω, εντάξει, να έρθω πάνω. Ήταν πρωί, ήταν 8 η ώρα, 9 η ώρα. Με δεν αφήνει να σε να μείνει μέσα, πρέπει να φύγουμε. Λέω ότι έτσι, και όσοι ήταν έρθω πάνω σε 9:30, η ώρα 2, παρόλο που μου κάτω, παρόλο που δεν με αφήνει να βγω πάνω, τηλεφωνώ μου και λέω: μου, Μαρία, μου έχουμε κάτι ευχάριστο να σου πούμε. Ο Ευρυπίδης πλέον είναι σοβαρά. Είναι με αναπνευστήρα, με, είναι διασωληνωμένο, έχει τον αναπνευστήρα, αλλά είναι σοβαρά. Και ότι τούτο είναι πολύ καλό. Βγήκαμε πάνω, η εικόνα του Ευρυπίδη ήταν φρικτή. Φάνηκε το τι είχε γίνει, έτσι. Κωνσταντίνο μου, ναι. Εκεί φάνηκε η ζημιά. Δεν έβλεπες σώμα, έβλεπες δέρμα. Να μην περιγράψω τις εικόνες, γιατί είναι ωραίες εικόνες. Οπότε βλέπεις το παιδί σου στο σημείο, γεματογάζες, γιωμένο. Και λέει, εντάξει, να κάνουμε τότε καλύτερο μπορούμε. Τη Δευτέρα έπιασε ο γιατρός ο γυαλούρος, λέει μου, Μαρία μου, προσπαθήσαμε να ξυπνήσουμε τον Ευρυπίδη. Ανέβηκε η πίεση. Έπιασα την εντατικό λόγο την δόκτωρα να βαβλή του. Και λέω της κυρία Βαβλίτου, σε παρακαλώ, αν μπορείς,
είναι το παιδί μου στο νοσοκομείο διασωληνωμένο και σε παρακαλώ, λέω, ότι αν μπορείς να πάεις να τον δεις και να μας βοηθήσεις, γιατί έχω την ανάγκη σου, είπα της. Και αν μπορείς να μας βοηθήσεις, η Άννα ήταν υπεύθυνη στην, η κυρία Άννα ήταν υπεύθυνη στην εντατικολογική κλινική, στο νοσοκομείο. Μακάρι να καλά πήγαινε τη Δευτέρα και καμάσιν επιτυχώς την αποδιασωλήνωση την Τρίτη. Ξύπνησε ο Νευρυπίδης, είναι θυμάτων και πολλά πράγματα μπροστά του, όταν πήγαμε, δεν ξέρω αν τα θυμάται. Είπα τον Νευρυπίδη μου, είσαι καλά, πώς νιώθεις? Και λέει μου, μαμά, γεμάτο φωτιές στο δωμάτιο. Και τον Νευρυπίδη μου, μα τώρα βλέπεις τις φωτιές? Και λέει μου, ναι, έχω τις τσιόμελα λίμου μπροστά σου, τις βλέπεις ρε, αμάνα λίμου εσύ? Και λέω του, βλέπω τις καλό, αλλά του, είδες που σου αρέσει, λέει μου. Έχει εμπαρεστείς. Μετά όμως που μίλησα με την ψυχολόγο, είπε μου ότι δεν πρέπει να του επιβεβαιώνεις τις εικόνες που βλέπεις λαθασμένες. Εγώ φτάσαμε να ζωνάμε τον ναι, δεν ήξερα. Λέει μου, μαμά, έτσι δίπλα σου τώρα. Και το εντάξει, βρε παιδί μου, να σβήσω. Ήταν προσπάθεια να έξουν και ένα ξυπνού λόγω των εγκαυμάτων, επειδή μπορώ να πάθει ο οργανισμός μου και μπορώ να πεθάνω υποκαρδιακό ή υποεγκεφαλικό. Δεν τα πιο να πάθω. Επειδή τα εγκαύματα, ενός εγκαυματία, επειδή είμαι στην επιφάνεια που έχουμε πολλές νευρώνες, νιώθα τα ούλα πολλά πιο έντονα στη ΜΕΘ. Ήταν οι σκέφτομες, θα ζω πέταν οι χειρότερες μέρες στη ζωή μου, που τσίντε σκέφτομες, δυο μέρες ήταν οι χειρότερες στη ζωή μου όμως. Οι μέρες που εθωρούν εφιάλτες, δυο μέρες, ήταν οι χειρότερες για μένα γιατί είναι έτσι μου. Δεν ξέρω, θέλουν έναν όνειρο το οποίο ήμουν στο γήπεδο το, στο Γάσιζι και πήγαινα προς την κατίνα του Γάσιζι και νιώθα ρεύμα να με τραβά προς τα κάτω. Ήταν πολλά έντονο συστήμα, ήταν πολλά σχημό συστήμα. Θυμώ το πολλά έντονα το όνειρο ως τώρα. Ήμουν με τους φίλους μου, ήμουν με τον Ροπέρτο και την Άντρη. Για κάποιον λόγο πήγαινα να τους έφερω και νιώθα όλα τα βόλ του ρεύματος να με τραβούν κάτω και να παίζουν οι μαζέλες μου. Νιώθα ότι έπαιζαν οι μαζέλες μου. Δεν σταματήσα εσύ. Και νιώθα το πάρα πολύ λάντρο, κρατούν που τα σύρα και νιώθα ότι ηλεκτρίζουν μου. Νιώθα ότι τραβάμε προς τα κάτω. Και βλέπεις το ίδιο συνέχεια? Ναι, πράγμα θωρούν το ίδιο και μέρες σταμάτησα. Ήταν η μέρα που εξύπνησα την επόμενη μετά που τσίντες μέρες, εξύπνησα. Και πια η μάμα μου είπε ότι δεν μπορώ να φύγω, να πελώνω, πανικοβλήθηκα γιατί ήταν πολύ έντονο σαν πω και... Ήταν πραγματικό. Ήταν πραγματικό, ήταν πολύ έντονο σε εσύ, δεν μπορώ να ξαζήσω το πράγμα, ήταν πολύ έντονο πράγμα. Εντάξει, μετά που γίνω και λόγω των προσευχών της μάμας μου, τα στη εποχή, τα στη εποχή, στη Αγία Μαρίνα, παντού, εντάξει. Σταματήσα τα όνειρα, δόξα σου Θεός, σταματήσα, δύο μέρες ήταν το κακό. Που εξύπνησα στο νοσοκομείο, εξύπνησα με ψυχολόγος, λαλί μου, το όνομα μου, δηλαδή είσαι Ευρυπίδης Φράγκος, λαλί μου πότε γεννήθηκες, είπα της, το τηλέφωνο μου, ρώτησε με την ταυτότητα μου, ρώτησε με πράγματα για να δει κατά πόσον αντίληψη έχω. Είπα τα σωστά ούλα, γιατί στο νοσοκομείο μου ρωτήσαμε πάλι σωστά τα είπα. Ήταν πράγματα τα οποία πολλά σημαντικά δεν μπορεί να αξιάσεις, ενώ πως το ασύμιν του στρατού, ενώ πως τούτα πολλά, πολλά σημαντικά στοιχεία που οποιαδήποτε κατάσταση πρατάξεις δάμε μες στο νου σου για το οτιδήποτε. Ξυπνάμε, λέει μου, τα μέρα σήμερα, ας είσαι Παρασκευή, λέω της, ήταν την Παρασκευή που εκκρούσα, 30. Λέει μου, σήμερα εν Τετάρτη, λέει μου, εν Τετάρτη, λέω της. Λέει μου, δεν μπορούσε να κάνει σήμερα, ας πούμε, την Παρασκευή, λέω ότι είσαι να πάω να φάω με την κοπέλα μου. Λαλή μου, τα ημερομηνία έχουμε, λέω ότι έχουμε, έχουμε 30, λέω ότι έχουμε 3, λέω. Ήταν και μια μέρα μετά τα γενεθλία της κοπέλας μου, θεμάς. Προσανατολίστηκα από τίποτα, ήβραμεντα, απλά ήταν η ένταση εκείνη τη στιγμή, αλλά μόλις αρκέψα και προσαρμόζομαι στην κατάσταση, γιατί έτσι έμαθα να κάνω, να προσαρμόζομαι. Την μέρα που εξύπνησα και μετά, τις πρώτες τρεις μέρες, λογικά τα πράγματα δεν ήταν και πολύ καλά, γιατί είχα και τα αμφιβολίες μου, γιατί να πάω να βοηθήσω,
γιατί να κάνω 5-10 κινήσεις, γιατί να κάνω το καλό. Και τούν τα πράγματα. Είχα σκέψεις αρνητικές βασικά. Το πλέον, και σαν άτομο πλέον δεν το κάνω, δεν σκεφτώ ποτέ αρνητικά. Ναι, ήταν οι πρώτες σου σκέψεις, ναι. Ας πούμε, γιατί να το κάνω, αφού έπαθα έτσι κλπ. Κλπ. Εκείνη τη στιγμή είχες αντιληφθεί το ότι είχες συμβεί στο σώμα σου. Ήμουν, λένε, πολλά ασχολήθηκα την ώρα, δεν ξέρω γιατί. Αρκετά να καταλάβω ότι μου εξύμνησα, ήταν το σημείο, απλά δεν έχω κάποιο πολύ έφαση για την έτσι, ας πούμε, δεν είναι πολύ, δεν το έχω σημασία. Πόνους είχες εκεί το διάστημα. Είχα, αλλά βάλα μου και παυσίπονα και πράγματα, καθίσκαν τον πόνο κάτω. Εσύ τη σοβαρότητα της κατάστασης πότε την αντιληφθείες. Μόλις με αφήγαν να δω τον εαυτό μου τέγια στον καθρέφτη μετά το ατύχημα, μετά που 5-6 μέρες είδα τον εαυτό μου στον καθρέφτη, είπα μου αν θέλεις να πάω να δω πώς είμαι. Ήταν και που αρκέψα και σηκώνω μου, γιατί τις πρώτες μέρες και σηκώνω μου. Μετά που αρκέψα και φέρνω νου μου που σηκώστηκα. Και τι είδες? Σηκώστηκα, ήταν για να πλύνω τα σέρκα μου και ήταν αμυτσής καθρέφτης, πάρα πολύ αμυτσής. Και σηκώστηκα να δω τον εαυτό μου και βάλα τα σέρκα μου στη βούρνα πριν το δω και που σηφτώ και σηκώσα τη κελέ μου σιγά σιγά. Είδα την και λέω, εντάξει, όπως και να με λέω, είναι να σάζω. Δεν είπα, αν τα λόγω έτσι, να μπορεί να κάνω με τη ζωή μου, δεν είπα τον το πράγμα. Πώς ήταν η όψη σου αυτόν που είδες στον καθρέφτη? Ήμουν κρουσμένος με γκάμματα τρίτου και δεύτερου βαθμού, τυλιμμένος με σγάζδες. Εν μπορούν, δηλαδή όταν που είδα ήταν σαν πως ήμουν τραυματίας πολέμων. Ήταν τον εαυτό μου για να τον νιώσει και καλύτερα. Έβαλα την κατάσταση μου σαν πως ήμουν σε πόλεμο και ήμουν τραυματίας πολέμων. Άρα τι κάνεις που είχαμε και έτσι. Οι δικοί σου άνθρωποι πώς το φίλτραραν το πράγμα τις πρώτες μέρες? Που ήμουν σε καταστολή, που ήρθαν να με δούσουν, μόλις μπορούσαν να με δούσουν, μπαίνουν ένας ένας, όπως μπαίνουν ευκένα. Δεν μπορούσαν να με δούσουν, γιατί την ίδια ημέρα είδαμε πολλά το πανταλωσί μου. Και την ίδια ημέρα είδαν το τσάλαξα ταυτόχρονα. Λίγες μέρες μετά όμως, που έρχεται η μάμα μου και ο παπάς μου, και κράζαν μου τα χέρια μου, μιλούσαν μου και να πάνε όλα καλά και να περάσουν. Εν ήταν και πολλά καλά, καταλάβεις τους, εν ήταν και σε πολλά καλή ψυχολογική κατάσταση, είναι λογικό. Αλλά εντάξει, μόνο που θωρούν τους ήταν έτσι, δεν μπορώ να σκεφτώ το ότι θωρεί με η μαμά μου και με έτσι αδυνατός ή ο παπάς μου, ας πούμε, γιατί μάθαμε να είμαι δυνατός και να έχω ψυχή. Εντάξει. Ήταν άσχημες τιμές που δεν ζητήσαμε όλοι μαζί και τότε μας είπαν και πιο δυνατούς. Σαν αντιμετώπιση το τούσα με πάρα πολύ ψυχραιμία. Ήταν μια διαφορετική δύναμη. Μιλούσαμε του και εμείς, οικογένειες μας, οι γονείς μας, αδέλφια μας. Όμως ήταν κάτι διαφορετικό. Αποκτούν μια άλλη δύναμη τούτα τα παιδιά. Όταν συμβεί κάτι στη ζωή τους, αποκτούν μια διαφορετική δύναμη. Δεν μπορώ να σου την περιγράψω. Ο Βρυπίδης ήταν πάρα πολύ αξιοπρεπέστατος σε αυτό το κομμάτι. Αντιμετώπιζαν το πολλά μάγκικα.
Δεν θυμάμαι να άκουσα το πονό. Και αν επονούσε, επονούσε μόνο του, γιατί δεν ήθελε να με βλέπει εμένα να, να μαραζώνω. Γιατί εγώ μαραζώνω πάρα πολλά και το έβλεπε. Υπήρχαν και περιπτώσεις που δεν μπορούσα, ρε παιδί μου, να το κρύψω. Ήταν έντονο το πράγμα. Μόλις έγινε τούτη η κατάσταση, είχαμε πει ότι όταν μου φέραν τους γιατρούς από το Ισραήλ, θυμάμαι κυρία Γιαννάκη και ο γιατρός μας, ο Γιαλούρος, λέει μου, λέω του γιατρέ, να μείνει Κύπρο ο Ευρυπίδης ή να τον πάρω Ισραήλ. Πες μου τι να κάνω. Και πιάσε μου τα χέρια μου ο γιατρός ο Γιαλούρος, τον οποίο αγαπώ. Μέχρι σήμερα έχουμε επαφές, εξαιρετικός χειρουργός, γιατρός. Είναι και πολύ ταπεινός γιατί προσπαθήσα να μιλήσει και δεν ήθελε, αλλά είπαμε μια-δυο κουβέντες μεταξύ μας. Εξαιρετικός άνθρωπος, πρώτα και μετά γιατρός. Και λέω, Μαρία μου, να με εμπιστευτείς και ο Ευρυπίδης να είναι εντάξει. Μετά στην Αγία Γιαννάκη και λέει μου, Μαρία μου, θα φέρουμε τους γιατρούς από το Ισραήλ και ό,τι είναι το καλύτερο δυνατόν για τον Ευρυπίδη να γίνει, να γίνει. Και παίρνετε η απόφαση για να έρθουν οι γιατροί από το Ισραήλ. Έρχονται από το Ισραήλ οι γιατροί. Προσπαθούσα την Κυριακή, μου τηλεφώνησαν την Κυριακή. Το σύμβαν έγινε 30 του Απρίλη το 2022. Θυμάμαι ότι πιάσα μια φίλη μου δημοσιογράφο στη Λάρναγα και λέω ότι αλλάξετε λίγο τη δημοσιογραφία γιατί γράφουν ψέματα. Γιατί ο Ευρυπίδης δεν είναι οπαδός, ούτε κρατούσε την Μολότοφ. Ο Ευρυπίδης έπαιρνε βόλτα του, σκύλων του και κάψα μου το γιο μου. Την Τρίτη το βράδυ ειδοποίησαν μας ότι θα έρθουν την Τετάρτη οι γιατροί από το Ισραήλ. Ο δόκτωρ Μότι Χαράτς και ο δόκτωρ Σωτήρης Στασιγιώργος, με τους οποίους τους ευχαριστώ που με ανέχτηκα. Όπως και τον γιατρό τον Γιάλουρο. Η συμπαράστασή τους δεν μπορώ να σου την περιγράψω με λόγια και την ευγνωμοσύνη που νιώθω. Γιατί ήταν άνθρωποι δίπλα μου. Και ίσως καταλαβαίναν και τον πόνο μιας μάμας και καταλαβαίναν και τη σοβαρότητα του Ευρυπίδη. Δεν ήταν απρόσωποι. Όχι. Καθόλου. Καθόλου. Και λέει μου εγώ με μια μέθοδο η οποία λέει μου θα καλύψει τις πληγές του ώστε και να αλλάχτουν λέει μου οι πληγές, δεν θα είναι το ίδιο, δεν θα πονεί. Μας το είπε ο Ευρυπίδης, τι είναι αυτό το οποίο γίνεται μέσω αυτής της μεθόδου. Έπρεπε να του καθαρίσουν, Κωνσταντίνο μου, με χειρουργείο, όλο το δέρμα που ήταν καμένο. Δηλαδή από το 45% του δέρματος του Ευρυπίδη έπρεπε όλο να καθαριστεί. Μετά με λεπίδες, με τρίφτες, με... Εντάξει, αυτά είναι. Αμπούμενος, ναι. Και να το καθαρίσουν τέλος πάντων καλά. Μόλις καθαρίστηκε, απολυμάθηκε τέλος πάντων η επιφάνεια του δέρματος. Περάσαν από πάνω του τη μέθοδο Spin Care, η οποία ενώ όπως το πιστόλι, παίρνει μέσα ένα φιαλίδιο, το οποίο την ώρα που φεύγει από το πιστόλι, πάνω στο δέρμα κάθεται, αφομοιώνεται με το δέρμα, ενάσπρο, είναι σαν το μετάξι, λειτουργεί σαν γάζα, να το πω έτσι, που κλείνει πάνω του, για να καταλάβεις, ενώ όπως το μετάξω σκολικά. Ναι, ναι, ναι. Και επικαλύπτει το... Όλη την επιφάνεια, ναι, του δέρματος, όπου ήταν καμένη. Επιλήξαν τον Ευρυπίδη, και θυμάμαι χαρακτηριστικά μόλις είδαν τον εαυτό του που τη μέση και πάνω και ήταν με τη γάζα. Πραγματικά φαίνεται μόνο η γραμμή του στόματος και τα μάτια. Λέει μου, φκένω και σε μου μια μάμα. Και καμάμε το έτσι, θα τον γιαγιά είμαστε λαλό του, όπως είσαι. Δεν βρίσκεν και το χιούμο, δεν έγινε μέσα, τουλάχιστον να είσαι να μένει τόσο χάγια. Χειρουργήθηκα Τετάρτη, έφερα μας στον γιατρό μου του Ισραήλ, μπήκα στο χειρουργείο, θυμούμαι να σου πω πόσες ώρες ήταν το χειρουργείο, δεν ξέρω. Κάμα μια θεραπεία, το Spin Care, η οποία εξίσαν μου το νεκρό των δερμανούλων, είχα νεκρά κύτταρα πάνω μου.
Η αλήθεια λέγεται, επόμενον παραπάνω από την κρούσα, πολύ σοπονός. Παίζαν οι μασέλες μου συνήθεια, δεν σταματήσαν να παίζουσαι. Ήταν το χειρότερο πράγμα που ένιωσα τώρα όσον είμαι ζωντανός, ήταν το χειρότερο πόνος που ένιωσα. Αφαιρέθηκε το δέρμα σου στην ουσία. Αφαιρέθηκε το δέρμα, ναι. Και βάλα μου το skin care, το οποίο έδεσε, είχε συστατικά του δέρματος, το οποίο έδεσε πάνω μου. Και η θεραπεία, η αποθεραπεία του καιρού ήταν σχεδόν ένας χρόνος ως τώρα που και ακόμα είναι και θρεψεντήκια, απλά βάλω τις κρέμες μου, βάλω τις ενυδατικές μου για να διατηρούμε. Ήταν το χειρότερο πράγμα και το χειρουργείο ήταν πουλά ήταν το χειρότερο. Ήταν το μόνο που είχα να πω ότι επώνησα παραπάνω από το κανονικό, γιατί που εξύπνησα από το χειρουργείο, έκανα την νοσηλεύτρια και σαν έπαιζαν οι μασέλες μου, λέω ότι κάμετε μου κοκτέιλ φαρμάκο, λέω, δεν είμαι καλά. Και παίζανε μας θέλετε μου πιο βαθιστόν το πράγμα, ας πούμε. Ήταν και η νοσηλεύτρια, η οποία ήμουν και λίγο πιο κοντά. Ήμουν κλώδ βασικά με νοσηλεύτρες μου, που με παρακολουθούσαν. Συζητούσαμε σχεδόν κάθε μέρα για πολλά πράγματα. Εντάξει. Να μου πεις λίγο τι ακολούθησες, την πορεία αποκατάστασης αυτού του χρόνου που ακολούθησε. Αλλά θέλω να μου πεις και το πώς εσύ εστήριζες τους γονείς σου, γιατί πόνους προφανώς είχες την πορεία, αλλά δεν το εξέφραζες. Ένα χρόνο δεν είπα κανένα με έναν πονό, με αν θέλω κάτι, με αν με θέλω. Αν δεν ήταν η μάμα μου και ήταν να βάλω τις κρέμες μου και του αγωλέ, δεν είχε πολύ λόγο αυτή μέρη, έπουρ τα σπίτι. Είδα, ήξερα πως ήμουν, αλλά και πολύ λόγο αυτή με. Δηλαδή, αν μου μίσκα, σημάθηκε το οτιδήποτε, με πολύ διάφερε να σου πω την αλήθεια. Όχι γιατί τα σημάθηκε πολλά ξεχωριστά, δηλαδή ο άνθρωπος για να θυμάται το τι επέρασε και τι είναι το άνθρωπο που γίνηκε. Πολλά σημαντικό τούτο. Στην κατάσταση τη δική μου όμως, αν δεν ήταν η μάμα μου, δεν θα βάλω τις κρέμες μου, ούτε τις αντιλιακές μου, ούτε να είχα κάθε παρά νοσηλευτές δάμε επί τέσσερις μήνες και να με προσέχουν. Βασικά, ό,τι έκανα για τη μάμα μου, δούλευκα για εκείνη στην ουσία, γιατί ήθελα τη φθορά μου, έλα και εκείνη και την αρφή μου. Η αδερφή σου πόσο χρόνο είναι? Η αδερφή μου είναι 10 χρονών. Α, μικρούλα. Ναι. Πώς το έβλεπε όλο αυτό 10 χρονών? Εντάξει, έρχεται στο νοσοκομείο και δεν με πολλές φορές, μια φορά την είδα. Εντάξει, δεν ήθελα να με πολύ χωρί έτσι. Δεν ήθελα να δει ότι ο αρφός της είναι αδυνατός ή κάτι. Να τη ζω γιατί μόνοι μας που μεγαλώνουν με η μαμά μου, χωρισμένη η μαμά μου και είμαι ο άντρας του σπιτιού βασικά. Δεν ήθελα να με θεωρούσε την κατάσταση. Στηρίζω τέτοιο, στηρίζουμε. Δεν μπορεί να που λαμβάνω δύναμη. Ένα χρόνο, αν δεν ήταν η μάμα, τούτα όλα τα πράγματα που τώρα που έχω σημάθηκια και τα σημάθηκια που έχω, ίσα που φαίνονται. Να αφομοιωμένα. Ναι. Όχι, πρέπει να έρθεις κοντά για να δεις. Έχω σημάθηκια παντού, αλλά φαίνονται σε απόσταση. Δηλαδή, πρέπει να έρθεις κοντά και να με θωρείς έτσι. Αν με δεις που κοντά να τα δεις. Δεν είπα τίποτε ένα χρόνο, δηλαδή αλλάσαμε κρέμες και στο χειρουργείο είχε τα με. Φκάλλαν τις γάζες, εξυγολούσαν, έσφυγγα τα δόντια μου. Δεν ήρθα να ακούσαν να πω, α, δεν μπορώ, αίστε με να... Είναι, να κάνουν τη δουλειά τους, εσιόπουν να περάσω βασικά. Έτσι ήταν, έκανα προσαρμογή. Μπαίνει στο δέρμα και αφομοιώνεται με τον χρόνο. Ναι, με τον χρόνο, Κωνσταντίνο μου, περνά περίπου 1-3 χρόνια για να αφομοιωθεί πλήρως. Ναι. Θέλει ειδική διατροφή. Δηλαδή, πρέπει να ακολουθά πιστά σωστή διατροφή. Πρωτεΐνες, λαχανικά. Ακολουθούσε μια συγκεκριμένη διατροφή, γιατί ήταν πολύ σημαντικό να την αποδεχτεί το δέρμα του για να μπορεί όσο πιο καλά να ακλείσει πάνω του. Ναι. Οπότε ακολουθούσαμε πιστά τούτο το πράγμα. Μετά από 10 μέρες, λέει μου ο Δόκτωρ Γιαλουρός, στο ενδιάμεσο γίνου, εννοείται ότι αλλάζονταν οι πληγές κάθε δύο φορές την ημέρα. Το οποίο ήταν πολύ επώδυνο για τον άλλον. Και είχε φορές που έπρεπε να αντιδρούσε. Ξέρετε, να σου αγγίζουν συνέχεια οι νοσηλευτές. Οι γιατροί, δεν ήταν εύκολο, δεν ήταν επώδυνο.
κολλούν πάνω σου, πρέπει να βγουν μωρό. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ήταν επώδυνο το διάστημα. Και όσοι έμπαιναν μέσα, δεν μπορούσαν να χειριστούν και την εικόνα του Ευρυπίδη. Γιατί συγκρατούσα και εκείνους που έμπαιναν μέσα, συγκρατούσα τους διότι δεν έπρεπε ο Ευρυπίδης να τους δει έτσι, ούτε και εκείνοι τον Ευρυπίδη. Ξέρεις, ήταν μια εικόνα που σοκάρε. Όταν ξεκίνησε και συνέρχεται ο Ευρυπίδης, και έγινε του λίγο πιο καλά, λέει μου, μάμμα, δεν έπρεπε, λέει μου, να πάω να το βοηθήσω, λέει μου. Άντε, λέει μου, τι να κάνω έναν καλό, λέει μου, και βρέθηκα εγώ καμένος, λέει μου, και να ταλαιπωρούμε, και να κάνω. Όσον και αν του έλεγα εγώ ότι ναι, Ευρυπίδη μου, το καλό πάντα πρέπει να το κάνουμε, άσχετα ο άλλος, αν καλή καρδιά, και αν πειράζει, πάντα ήμουν της άποψης. Και σε με τηλέφωνο ο υποδιοικητής του τότε, τώρα είναι διοικητής, ο Ανδρέας ο Πεττεμερίδης. Και λέει μου, Ανδρέας, Μαρία μου, πώς είναι ο Ευρυπίδης? Και λέει του, νομίζω, Ανδρέα μου, να σε χρειαστούμε, ναι, λέω του. Τώρα πρέπει να, και από το δίδαξες, λέω του, στο στρατό, να του τα ξαναπείς. Γιατί δεν με θυμάται τα λέω του, αλλά νιώθει άσχημα που βοήθησε. Και λέει μου, αφήσ' τον πάνω μου. Όταν ήρθε ο Ανδρέας και μίλησα με τον Ιωάννη, εγώ πήγα έξω, αφήσα τους μόνους τους, ήταν ο διοικητής του. Ξέρω ότι τον αγαπάν τον Ανδρέα, ότι τα χτύμαν τον πάρα πολλά. Είπαν τα πράγματα που είπαν. Ο Ευρυπίδης από εκείνη τη στιγμή, η Κωνσταντινότητα, του λέγαμε εγώ, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, ο παπάς του, όλοι μας, τα λόγια που τον δυναμώσαν πιο πολλά, γιατί ήταν δρομέα ζωής, ναι. Είχαμε τον να σκέφτεται ότι ναι ρε, καλά έκαμες, και σήμερα ότι επειδή άλλοι βοηθήσαν και να είδαν ο συνάνθρωπος σου τι επαθαίνε, έπρεπε και εσύ να ήσουν έτσι. Και από τότε τον βοήθησαν τον και περιλώντα πάνω του. Πριν φύγω από το νοσοκομείο, λέω του κύριου Γιάλλουρου, πότε ξεκινώ γυμναστή, πότε μπορώ να πάω, λέω του. Δεν ρωτήσα τον άλλον πράγμα. Μόνο τον γίνω. Άγιο πότε μπορώ να κάνω τάτου. Τίποτα άλλο. Και ο πράγματα. Που και αμέσως και μόλις μου είπαν ότι μπορούν να ξεκινήσω μετά από 2 μήνες, στον 1,5 μήνα εγώ, αφού ήμουν πιο καλά, είχα την και την μάμμα, λέω μου, μάμμα, να πάεις τώρα, βάλα ευκρόμεν μου, και έπω η ώρα 4, ως τη νύχτα μου γυμναστήριο κάθε μέρα και στους παρπέριες μου που είναι το γυμναστήριο μου και λίγο παρακάτω είναι οι παρπέριες. Και κάθε μέρα έκανα τον παρπέρι στο γυμναστήριο και ο γυμναστήριο στον παρπέρι δεν έκανα τίποτα άλλο και έρχεται η μαμά μου και πιάνε με. Κάνε ταξίδι πότε θα πάμε, θυμηθούμε τα παγιά. Πρέπει, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη μπαλέ. Θεσσαλονίκη. Καλή Θεσσαλονίκη. Σήμερα πώς τον βλέπεις και πώς τον είδες το διάστημα που σίγουρα η εικόνα που έχει ο Ευρυπίδης δεν έχει καμία σχέση με εκείνη που είδαμε στο νοσοκομείο. Ναι, σίγουρα καμία σχέση. Και με το συμβάν που είναι, άλλαξε τον σαν άνθρωπο, δηλαδή ορίμασε πάρα πολλά. Δηλαδή, έκαμε 360 μοίρες σαν άνθρωπος. Έγινε πολλά πιο ωρίμος, σκέφτεται δεύτερη φορά πριν να κάνει κάτι, πολλά προστατευτικός, προστατεύει και εμάς ακόμα παραπάνω από το που έγινε, γιατί ο Ευρυπίδης είναι ένας άνθρωπος που θέλει να είναι πάντα δίπλα μας. Ό,τι χρειαστούμε να είναι πάντα δίπλα μας. Ναι, άρα τον ωρίμασαν. Τον ωρίμασαν, ναι. Σήμερα πώς είναι έτσι, η φιλία σας, δυνάμωσαν. Εννοείται πώς δυνάμωσαν. Αυτό το πράγμα μας έφερε μας πιο κοντά, καταλάβαμε ότι στη ζωή τώρα είμαστε, αύριο είμαστε. Άρα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε κάθε δευτερόλεπτο είμαστε μαζί. Πώς ήταν η διαδικασία αποκατάστασης του, ερχόταν εδώ αρκετές ώρες και έρχεται εντάξει. Ναι, εντάξει, στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο και τώρα είναι δύσκολο για τον Ευρυπίδη. Πρέπει να αποφεύγει πολλά πράγματα, τον ήλιο, τη θερμοκρασία, πρέπει να τα αποφεύγει. Εδώ μέσα στις αρκές ήταν
το air conditioner δεν μπαίνει πολύ σίγιον μέσα. Ήταν καλό στόχο για να έρθει ο Ευρυπίδης. Ήταν δροσερό στόχο. Πώς τον είδες μετά το συμβάν, κάποια αλλαγή είναι παρατήρησες? Η αλλαγή υπήρξε μετά το συμβάν και στον, του ενώ, στον τρόπο σκέψης του και σαν άνθρωπος. Πάντα ήταν κοινωνικός άνθρωπος, πάντα ήταν καλός άνθρωπος. Με θετική ενέργεια που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά μετά το συμβάν, τούτα όλα αυξηθήκαν πολλά παραπάνω. Ήταν πολλά πιο καλός άνθρωπος, πολλά πιο κοινωνικός, βοηθά και πριν βοηθά, τώρα βοηθά ακόμα παραπάνω. Δεν τον σταμάτησε κάπου στο να βοηθά τον Ευρυπίδη του. Ναι. Νιώθει έτσι συναισθήματα, μίσους για εκείνον που το έκαμε, λέει κάτι? Πρώτο συνέστημα ήταν γιατί τον Ευρυπίδη. Δεύτερο συνέστημα ήταν ο θυμός που ήθελε να μάθεις ποιος πάλι και γιατί. Μετά νομίζω έρχεται η ηρεμία γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν αξίζει. Ήταν το μόνο που αξίζει ήταν η υγεία του Ευρυπίδη. Τώρα να πάει γυμναστήριο. Εσύ έρχεσαι. Και μετά που θα με βάζει. Τέλος του μιλάνε αξίζει εμείς, αρκές. Γυμναστήριο. Πρωί είναι αρκεστέ. Ναι ρε. Ahora está mi sobrino viendo. Ahí, ahí, ahí. Nada más. Nada más que esto, madre. Al fumo, todo eso, pero lo sabe. Nada más. Nada más. Otra vez. Συχνά διαρκέδες από τις ώρες του Ευρυπίδης. Μάλιστα. Πόσον καιρό το γνωρίζεις? Το γνωρίζω από 15 χρονών, όπου δούλευα σε ένα άλλο γυμναστήριο παγιά. Και από τότε είναι μαζί μου, on and off, περίοδος που έγιναν οι αλλαγές πάνω στη ζωή μου εμένα. Μάλιστα. Άρα τον ζεις από έφηβο, ας πούμε, μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Στο ενδιάμεσο αυτού έζησε την περιπέτεια. Το διάστημα πριν να του συμβεί αυτό, πώς ήταν ο Ευρυπίδης σε σχέση με τη γυμναστική? Λίγο πριν πάθει το συμβάν, δεν γνωρίζα. Δεν είχαμε τέτοια σχέση που έχουμε τώρα. Όμως, πάλι παρακολουθούμε από τα Facebook, από τα Instagram. Και ήμουν πολύ περήφανος για τον ίδιο, γιατί ξέρω τα λόγα της, ξέρω ότι ήταν για αυτό το πράγμα. Ήταν στρατιώτης σε όλη τη ζωή και σωστός. Και γι' αυτό που μόλις μου πάνε οι φίλοι του ότι να έρθει, είπα θέλω να έρθει. Γιατί θέλω να βοηθήσω, θέλω να κάνω όπως ήταν πριν και ακόμα καλύτερο. Άρα έγινε το συμβάν, εσύ είχες ακούσει τότε το συμβάν? Είχα ακούσει, ναι. Είχα ακούσει γιατί οι φίλοι του ήταν έρχονταν ήδη δαμέ. Εντάξει, παρακολούθησα και μετά που είδα και μέσα στο social media ότι έπαθε το πράγμα ο Ευρυπίδης. Να σήμερα σας είμαι ειλικρινής, πανικοβλήθηκα κι εγώ. Άσχετον ότι έχασαμε επαφές, έστειλα του για ένα μήνυμα προσωπικό εγώ, μετά από τόσα χρόνια, και είπα ότι ήθελα να είμαι δίπλα του. Και τελικά μαθαίνεις ότι θα έρθει εδώ. Μάλιστα. Όταν ήρθε, τι θυμάσαι από εκείνη τη μέρα, πώς τον είδες? Τα πάντα. Και ακόμα την τελευταία του λέξη, και την πρώτη τελευταία λέξη ως σήμερα, θυμάμαι τα πάντα. Να μας το περιγράψεις λίγο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήθελα ένα μωρό που ήθελε να... Γιατί είναι μωρό δικό μου, είμαι πιο μεγάλος του. Είμαι 36, πιο μικρός. Όντως είχε ένα φόν μέσα του, μετά από τούτα, και όχι για τον ίδιο. Παραπάνω για τους γυρών του. Μάμα, παπά, συγγενείς, φίλους. Επειδή θεωρούσα τους φίλους, ήταν αγχωμένοι. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω εγώ ήταν να τους αποβάλω το άγχος. Και δεν τον πετύχαμε. Δεν τον πετύχαμε με τον Ευρυπίδη. Δηλαδή, δεν μπορούσε να δρώσει. Δεν μπορούσε να κάτσει σε μηχάνημα. Δεν έπρεπε να έρθει σε επαφή με πολλά μικρόβια. Εμένα ήταν η δουλειά μου. Είχαμε κόσμο ήδη μες στο χώρο. Έπρεπε με κάποιον τρόπο να τον εντάξουμε, αλλά να μην νιώσει και ο ίδιος ότι απομονώνεται. Και νομίζω πετύχαμε το. Τι σου είπε όταν ήρθε εδώ, τι σου είπε, θέλω τι, τι θέλει? Δεν ήθελε τίποτε, θέλει να γυμναστεί. Θέλει να γυμναστεί. Και ακόμα δοκίμαζε και πράγματα που ήμουν κάθετος μαζί του. Δηλαδή πάσε μηχανήματα που δεν μπορούσε να μου πάσει μπαστά εγκαύματα. Ήμουν κάθετος μαζί του, έβρισκαμε άλλους τρόπους και κάναμε το. Έτσι ώστε να μην νιώθει ο ίδιος ότι κόφηκε πίσω. Και
και ποιάμε το αποτέλεσμα που έχουμε τώρα. Σιγά έφτασες στο σημείο που είσαι σήμερα. Ναι. Πώς είσαι σήμερα? Σήμερα και φυσικά και ψυχικά είμαι πολλά πιο καλά. Μακάρι να δώσουν πολύ κόσμο στο mindset και τον τρόπο που σκέφτομαι σε κάποια πράγματα. Γιατί θωρείς και πώς θα σου προσφέρει και η ζωή, αλλά και η γυμναστική και η οικογένεια που έχεις δίπλα σου και οι ανθρώποι που σε αγαπούσει. Και ήταν τα πιο σημαντικά που λέει, γιατί πρέπει να, σαν άνθρωπο να έχεις αξίες, να έχεις και ήθη. Και να εκτιμάς και να σέβεσαι. Τούτα είναι για μένα τα πιο σημαντικά. Επειδή είναι όλοι απλώς ενέχειτον τα στοιχεία. Δυστυχώς δεν τα έχουν. Λόγω και της τεχνολογίας, και από τα σχολεία, και από πολλά πράγματα, πολλούς παραγόντες. Μάθαμε πλέον το μωρό, λέει, ώστε να τα μπλένε να αστειοποιήσει. Έλει οτιδήποτε, προσπαθούμε να βρούμε την εύκολη λύση για να φτιάξουμε από τις δυσκολίες μας, έτσι, τα καλά καθούμενα. Πολλά σχήμα πράγμα. Επειδή μάθαμε με τις ευκολίες. Μάθα να στα ίδιο σύνουλα στο χέρι πλέον. Και που την ηλικία μου και πιο κάτω και που την ηλικία μου και πιο πάνω. Εντάξει, σήμερα σαν ευρυπής πάω και στο χωράφι μου, πάω και στο γυμναστήριο μου και ώρες την ημέρα, σταθερά. Καλό φαΐ, την πρωτεΐνη μου. Εν τούτα με βοηθήσαν το δέρμα μου, τότε απλά θυγεν έτσι και δεν έχω σημαθήκια τόσα και πας στους λαιμούς ή το οτιδήποτε σημαίνει. Είναι το ότι έτρωα καλά φαγιά που είχα σωστές θρεπτικές ουσίες και εν τζίνα που με δυναμώνε, έτρωα τα στέκια μου, τα κοτόπουλα μου, τα σαλάτες μου, τα λαχανικά μου, έτρωα τα τούτα, τούτη ήταν η ζωή που έκανα. Και θωρείς και τα ωφελήματα τα καλά που σου προσφέρει και το φαΐν και η γυμναστική. Η γυμναστική, τα ωφέλη που σου προσφέρει και οι δυνατότητες είναι το ότι είσαι και πιο δυνατός και πιο γλύωρος, αυτοπεποίθηση, νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Επειδή εγώ γυμνάζομαι και λέω το σώμα που θέλω να έχω είναι ένα πρακτικό για να μπορώ να κάνω τα πάντα. Πρέπει να πουλήσω 5 χιλιόμετρα για να σώσω κάποιον, έγινε κάτι και πρέπει να πάω 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα και μπορώ να τα πουλήσω, να τα πουλήσω, ναι. Μπορώ να σώσω μια ζωή, μπορώ να γίνει το οτιδήποτε. Σε θέμα δύναμης χρειάζεται γιατί το να είσαι δυνατός μπορεί να γίνει το οτιδήποτε και να μην έχεις την κατάλληλη δύναμη για να ανταπεξέλθει. Μπορώ να του μάρει και μπορώ να ανοίξει, να θέλει να ανοίξει μια πόρτα, μπορεί να κρούσει ένα κτίριο και να πρέπει να σύρει μια πόρτα. Έχει πολλά σενάρια το ότι κάνουμε γυμναστική γιατί είναι και τα ωφέλη τα οποία σου προσφέρουν και τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση ότι μπορείς να το κάνεις. Και γίνονται το αποτέλεσμα. Με πίστη και υπομονή. Τούτο μόνο θέλει. Άμα πιστεύεις στους γύρω σου και τον κόσμο τον δικό σου, φτιάχνουν όλα. Πάντως τώρα η εικόνα του, καμία σχέση με αυτόν τον οποίο ήταν μετά το συμβάν. Καμία σχέση. Και είναι πραγματικά αξιοθαυμάστος. Είναι, επειδή ξέρω ότι μπορούν να ακουστούν πολλά πράγματα, είναι καθαρά πείσμα και υπομονή, διατροφή και σωστή γυμναστική. Δεν έχει. Sorry, πρέπει να το πω, αν θέλω να κόψω εδώ, ούτε συμπληρώματα, ούτε τίποτε. Υπομονή, πίστη και απλά διατροφή και σωστή ζωή. Πήγαμε στο Ισραήλ για θεραπεία. Μόλις τον είδε ο
ο γιατρός ομότι μαζί με τον Τάση Γιώργο, λέει του Ευρυπίδη, εγώ δεν πιστεύω, λέει του, ότι έχεις αυτόν το αποτέλεσμα. Δηλαδή, φωνάζαν τον Living Miracle, τον Ευρυπίδη. Ζωντανό ήταν θαύμα. Ο Ευρυπίδης, ναι, δεν ήταν ο Ευρυπίδης. Στο Ισραήλ ήταν ένα άλλο όνομα. Μα μπαίνα μέσα, μα για νέτ, μα ο δόκτωρ Τάση Γιώργος, ο δόκτωρ Μωτή, ήταν τούτον το πράγμα. Λέει του ο Ευρυπίδης, γιατρέ, έκαμε ό,τι μου είπες. Γιατί είμαστε σε συνεχόμενη επικοινωνία. Να στείλω φωτογραφίες κάθε εβδομάδα, είχαμε σαν συμβούλιο. Πρέπει να στείλω φωτογραφίες κάθε εβδομάδα να μας πούν την πρόοδο που έκαμε ο Ευρυπίδης. Ποιες κρέμες να χρησιμοποιήσω, ποιες κρέμες να αφήσω. Γιατί εκείνο το διάστημα έπρεπε να χρησιμοποιήσω συγκεκριμένες κρέμες ο Ευρυπίδης, τις οποίες μας έκανε δώρο η κυρία Γιαννάκη. Ένα πακέτο ήταν γύρω στις 2.500 ευρώ, ο Κωνσταντινό μου. Και μας είχε γίνει δώρο η κυρία Γιαννάκη. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιούν στις κρέμες. Το τακτικό φροντίσμα των πληγών, η διατροφή, το ότι είχε τις ανέσεις του Ευρυπίδης μέσα στο σπίτι, χάρη του όλου του κόσμου μας βοήθησε. Παίξαν πολύ ρόλο. Είναι η κατάσταση που τον βλέπεις στον Ευρυπίδη σήμερα και λέει: εντάξει, έχει λιώσει το αυτί, έχει λύσει σούρα πάνω στο βραχείο να τον αριστερό. Έναν τίποτε. Το έναν τίποτε όμως για να γίνει έτσι όπως σήμερα. Είχε κόπο. Πολύ κόπο. Τον που τους λέω πολλά έξοδα. Και υπομονή. Υπομονή και περνάει και ψυχή δύναμη. Για να αντέξεις, γιατί το διάστημα ήταν δύσκολο. Ρίξεν τη Μολότοφ, θα ήθελες να το συναντήσεις. Ας σου πω τώρα τελευταία, επειδή ρωτούμε και λόγω του που πάω και πολλά. Ξέρεις, πλέον ανακάλυψα άλλο πράγμα τι πρέπει να του πω. Δεν πρέπει να του πω ότι... πρέπει να του πω βασικά έναν ευχαριστώ, γιατί τον άνθρωπο που έκαμε σήμερα θα γίνει σχεδόν να δεν γίνει σχεδόν το πράγμα. Έκαμε έναν πολλά δυνατόν άνθρωπο και φυσικά και ψυχικά, ο οποίος είναι πολλά δυνατόν να πέσει πλέον. Άρα, το που έχω να του πω είναι ευχαριστώ και να κρίνω ο Θεός, θα κρίνω εγώ που είχαμε και θα με ενδιαφέρει εμένα, να είμαι αυτή. Τι σε άλλαξε εν τούτη ιστορία μέσα σου, τι είναι αυτή η αλλαγή που βιώνεις σήμερα? Πραγματικά, άλλαξε με στο χαρακτήρα, όχι τόσο γιατί είχα τα στοιχεία που πριν, απλά έκαμε τα λίγο boost παραπάνω, δεν ήταν για να γίνω πιο καλός άνθρωπος ή κάτι, ήμουν που πριν έκανα ήδη καλές πράξεις και τώρα ως τώρα με ρωτήσεις και ναι, να σταματήσω και στον δρόμο να δω μια κοτσάκαρη που να θέλει βοήθεια με το παγόρι, με το νερό, να κατεβώ τα πάλι λόγω στα στόπερ και να κατεβώ και να το βάλω στα αυτιόν της ή με τα ψώνια από πέρα αγορά, ας πούμε, και όχι μια κοπέλα που είναι μόνη της, όπως έχει πολλές μαμάδες και αγιάδες που είναι μόνες τους που κάνουν τα πράγματα, ναι, να τη βοηθήσω, θεωρώ το καθήκον μου να κάνω, είμαι νέος, μπορώ να κάνω παραπάνω πράγματα που είναι λογικό να την μπορώ να βοηθήσω. Και γενικά το οτιδήποτε μες στην καθημερινότητα, αν χρειαστεί κάποιος άνθρωπος το οτιδήποτε και μέσα μέσα να το δω, δεν μπορώ να το δω και απλά να περάσω. Που έχω γιο τον Ευρυπίδη. Γιατί μπορεί να ήταν πολύ καλό στα γράμματα, σαν να το μουρμούρουν, και όλοι μας, όχι μόνο εγώ. Όμως είναι καλός άνθρωπος. Και επειδή είναι καλός άνθρωπος, έχω αγαπώ τον δύο φορές. Εάν κατάφερε ο Ευρυπίδης μέσα από γίνον το βίντεο να συγκινήσει 10 οπαδούς που κάνουν χουλιγκανισμό, έκαμε ένα άθλο. Πρέπει να σταματήσουν το φαινόμενο. Είναι κρίμα. Κόσμος που θέλει να πάει γήπεδο, να δει την ομάδα του, να χαρεί, να περάσει το Σαββατοκυριακό του. Γιατί ο κόσμος που βρίσκεται εκτός είναι στο γήπεδο.
Δεν μπορεί να πηγαίνει κάποιος, οποιοσδήποτε, και να δημιουργά εντάσεις και φασαρίες και να κινδυνεύει η ζωή του κόσμου. Τον πρέπει να σταματήσει. Είναι κρίμα να υπάρχει. Και πρέπει να σκεφτούν και να μετέπειτα. Το κακό που κάνουν. Την νύχτα κοιμούνται ήσυχοι. Εσύ ως νέος άνθρωπος τι θα έλεγες σε τούτους οι οποίοι είναι πίσω από κουκούλες και διψούν για αίμα τους οι άνθρωποι. Ούτε που ήταν να πω ήταν γιατί να χαραμίζουμε τις ζωές μας για μια βλακεία. Για κάτι που είναι εξαρτάται από εμάς. Εγώ πιστεύω τούτοι όλοι που κάνουν τις παλικαρκές μες στις μάπες και βάλουν τις κουκούλες και κράουν ρόπαλα, κράουν πέτρες, κράουν μολότοφ, κράζουν ό,τι θέλεις κρατούσιν. Έχω και εγώ φίλους που έκαναν το πράγμα και κόψα τους πίσω μου γιατί έπαθαν να μπούσα και δεν σεβαστήκαν τίποτε. Δεν σεβαστήκαν κανένας τίποτε, γιατί έπαθα τούτον ούλον, δεν ήμουν της μαπάς. Και πάει εσύ και ξανακάμεις τα ζήσουν και φίλες μου, ρε φίλε, να φκείς πίσω μου. Αφού δεν σεβαστήκαν και που πέρασα, ήταν ότι είμαι πολλά καλά που πέρασαμε, αλλά δεν πέρασα στη ζωή μου. Γιατί από τη στιγμή που θεωρείς ότι κάτι έγινε και το οποίο ήταν πολλά σοβαρό και να μου στερήσει τη ζωή μου και εξακολουθεί να κάνεις το πράγμα και εσύ και εκείνοι άλλο δέκα, σημαίνει ότι δεν έχουμε τίποτε να πούμε, πολλά καλά, ένα υγιάζον και πολλά καλό, τίποτε παραπάνω, τίποτε λιότερο. Για τούτους όλους όμως, μπορώ να σου πω ότι ο εχθρός είναι απέναντι μας, και όχι δίπλα μας, είναι απέναντι μας. Ο κάθε πολίτης και πάει να ξεβεί που είναι καθημερινότητα του και πάει και ενίσχεται κοινων ούλων χωρίς να συλλόγουν και φακούν και μωρά και μάμες. Γίνεται ας πούμε να έχει επεισόδια μπροστά ως πίμου να θωρώ τους άλλους να απιάνουν το μωρό για να φτάνουν τη φανέλα τους και να φορούν τις κουκούλες και με μια μάνα και μόνο το μωρό. Καμιστούν το πράγμα. Είναι άνθρωπος είσαι. Τιμάσαι σαν άνθρωπος το πράγμα να πάει να ξεντήσει ένα μωρό για μια φανέλα για να πεις και φανέλα στην αόρθωση της ΑΕΚ ή της οποιασδήποτε. Είναι πολλά χρειαστά πράγματα. Τούτοι άνθρωποι για μένα, μες στο νου μου, δεν έχω τους χουλιγάν. Είναι άνθρωπος και είναι κάτι. Το να βάλεις κουκούλα είναι μαγιά. Μαγιά είναι να μπορείς να βοηθήσεις τον συνάνθρωπο σου. Μαγιά είναι να ξέρεις ότι η μάμα σου, ο παπάς σου θέλουν τη βοήθεια σου και να σε γαμί. Μαγιά είναι να σέβεσαι και να εκτάσεις τους μεγαλύτερους σου. Και σημαντικό είναι να αγαπάς και τους γύρω σου. Και να υπάρχει και σχέση η οποία δεν υπάρχει. Και λέω ότι είναι γιατί αλήθεια δεν υπάρχει. Και σε δάμε με τι συναισθήματα. Δεν έχω συναισθήματα αν έρχομαι δάμε, κάθε μέρα έρχομαι δάμε, δεν νιώθω κάτι για τον τόπο. Είναι ο τόπος που μου άλλαξε τη ζωή μου δραστικά και σε πολλούς τομείς, άρα είναι ο τόπος που με έκαμε πιο δυνατόν εμένα, άρα μπορώ να το πει και είναι η πηγή ενεργείας μου και η δύναμη. Το σημείο που έγινε το συμβάν. Ναι, επειδή δάμε πέθανα και δάμε αναγεννήθηκα.
Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και το απόψινό μας επεισόδιο. Η ιστορία του Ευρυπίδη θυμίζει πολύ αυτήν του Φίνικα που αναγεννήθηκε μέσα από τις τάχτες του. Εμείς ευχόμαστε η ιστορία του Ευρυπίδη να παραδειγματίσει όσους κρύβονται πίσω από κουκούλες και παίζουν τις ζωές άλλων ανθρώπων κορώνα γράμματα. Καλή σας νύχτα.